Είμαστε σελίδα 1091 και θα διαβάσουμε από το 8 κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. 8 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 1091, βιβλίων Αποκάλυψης του Ιωάννου. Και όταν ίνιξε τη σφραγίδα την εβδόμη, έγινε σιωπή εν το ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Και είδον τους 7 αγγέλους ή την εσύστατο ενώπιον του Θεού και δόθησαν σε αυτούς 7 σάλπιγγες και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσεν του θυσιαστηρίου κρατών θυμιατήριων χρυσούν και δόθησαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριον των χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήριον και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψε εις την γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι έχονται στα 7 σάλπιγγας ετοίμασαν εαυτούς δια να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πήρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν εις την γη και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα με πήρε ρίφθη στην θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέθανε τον τρίτον των εψύχων κτισμάτων τον εν τη θαλάσση και το τρίτο των πλοίων διεφθάρει. Και τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων για να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύξ ομοίως. Και είδον και έκουσα έναν άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνιμος της έλεγε με τα φωνής μεγάλης «Ουέ, ουέ, ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης δια τας λοιπάς φωνάς της σάλπικος των τριών αγγέλων των μελώντων ασαλπίσωση». Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσεν εις τη θάλασσαν αστήρ εκ του ουρανού και δόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γη και δόθη σε αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν η σκορπή της γης. Και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωση των χόρτων της γης, μη δε κανέν χόρτων, χλωρών, μη δε κανέν δέντρων, ή μη τους ανθρώπους μόνους. Ήτινες δεν έχουσι την σφραγίδαν του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθη σε αυτάς να μην θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνας. Και ο βασανισμός αυτός ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήσει άνθρωπον, και εν τες ημέρες εκείνες, θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουσι οι ευρύ αυτών και θέλουσι επιθυμήσει την αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτών. Και μορφέ των ακρίδων σαν όμοιοι με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον και στα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν και εις το πρόσωπον αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών και οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς και η φωνή των πτερήγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών και η εξουσία αυτών ήταν να βλάψωσε τους ανθρώπους 5 μήνας και είχον αφαι αυτών βασιλέα των άγγελων της Αβύσσου ως της εβραϊστή ονομάζεται Απολίων Αβαδών και στην ελληνική είχε όνομα Απολίων. Οι ουέ μία απήλθεν, ιδού έρχονται οι δύο ουέ με τα ταύτα. Αμήν. Η οργή του Θεού έχει αρχίσει και εκδηλώνεται
αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και την εργή του Θεού, εξουσία έχει μόνο ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα να αρχίσει να την εκδηλώνει, ανοίγοντας τις σφραγίδες της οργής του Αρνίου. Στον ουρανό ήδη υπάρχουν, στο θρόνο του Θεού, γύρω-γύρω 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι οι οποίοι ψέλνουν λέγοντας ότι είναι εκ πάσης φυλής, γλώσσης και λαού και έθνους, τους οποίους ο Ιησούς Χριστός έκαμε βασιλείς και ιερείς για να βασιλεύουν επί της γης, διότι εσφάγει και τους αγόρασε εις τον Θεόν δια του αίματος αυτού. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι είναι η μεγάλη απόδειξη ότι πλέον έχει γίνει, έχει πραγματοποιηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας και για πρώτη φορά στον ουρανό, εκτός από τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, γύρω στο θρόνο του Θεού υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι άλλοι από την Εκκλησία του Χριστού, από αυτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός, καθώς ο Χριστός είπε ποιοι θα είναι εκ δεξιών μου, εξ αριστερών μου, αυτό είναι δεδομένο από το Θεό. Και πράγματι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός άρχισε την οργή του Αρνίου επί των ανθρώπων που απέμειναν, καθώς πλέον στη γη την εξουσία την έχει ο διάβολος και ο Αντίχριστος, τον οποίον ο Θεός, ο διάβολος εξέλεξε και προώθησε εις το να είναι άρχον της οικουμένης. Μετά την έκτη σφραγίδα, ένα διάλειμμα παρουσιάζεται μπροστά μας γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, όπου μας αποκαλύπτει ο Θεός δύο κατηγορίες ανθρώπων που μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα διαλέξει ο Θεός σαν λαόν του. Και λέω δύο κατηγορίες, η πρώτη είναι αυτοί τους οποίους διαλέγει τα πρώτα 3,5 χρόνια και τους οποίους σφραγίζει και αποτελούν τους απαρχείς, μάλιστα είναι ακριβώς 144.000 εκ των 12 φυλών του Ισραήλ και αποτελούν τους απαρχείς, τους οποίους εκλέγει ο Θεός, ανθρώπους αμόμους για να τους χρησιμοποιήσει για το κήρυγμα του Λόγου του την εφταετία του Αντίχριστου. Στη συνέχεια, στο δεύτερα 3,5 χρόνια μας αποκαλύπτει αυτούς οι οποίοι θα σωθούν, τώρα όχι με το να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, ούτε με το να πράττουν το νόμο του Μωυσή, αλλά με το να υποτάσσονται στο κήρυγμα αφενός μεν αυτών των 144.000 μαζί με τους δύο προφήτες που θα δούμε αργότερα, που ήδη τα πρώτα 3,5 χρόνια κηρύττουν. Επίσης, υποτασσόμενοι στο κήρυγμα το οποίο ακούγεται από τον ουρανό από τους αγγέλους, οι οποίοι έχουν ένα μήνυμα, όλοι αυτοί έχουν ένα μήνυμα: μην βάλετε το χάραγμα που προτείνει τα πρώτα 3,5 χρόνια ο Αντίχριστος και επιβάλλει τα δεύτερα χρόνια επί ποινή θανάτου ο Αντίχριστος όλους τους ανθρώπους. Μη βάλετε το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, μη προσκυνήσετε τον Αντίχριστο, μη προσκυνήσετε την εικόνα του, γιατί όποιος προσκυνήσει τον Αντίχριστο και την εικόνα του και βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι το μέτωπο, δεν έχει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πράγματι όσοι δεν έβαλαν αποτελούν όχλων πολλήν, όπως λέει η Γραφή, με ημάτια λευκά, οι οποίοι κράζουν με τα φωνής μεγάλης, κρατώντας στα χέρια τους φίνικας, που είναι ο θρίαμβος, η είσοδος με τα θριάμβου στην αιώνια ζωή. Κράζουν λοιπόν: η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου. Αποδέχονται δηλαδή όλοι αυτοί, και οι Ισραηλίτες στην αρχή και ο όχλος πολλής εκ των εθνών στο τέλος, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που ήρθε να σώσει τους ανθρώπους, όχι από τους Ρωμαίους όπως πίστευαν τότε ο λαός Ισραήλ, αλλά να σώσει τους ανθρώπους από τον διάβολο και τον σατανά και να τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Μετά λοιπόν αυτό το διάλειμμα που αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από το Λόγο του τις δύο αυτές κατηγορίες εσωσμένων, τους Ισραηλίτες δηλαδή, τους απαρχείς τους οποίους φραγίζει ο Θεός, και εκ των εθνών όχλους πολλούς
που δεν επίστησαν και δεν υπετάχθησαν, δεν επίστησαν τα πρώτα 3,5 χρόνια και δεν υπετάχθησαν τα δεύτερα 3,5 χρόνια εις το να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμά του, γι' αυτό και εσφάγησαν, ταλαιπωρήθησαν, αλλά εισώθησαν. Μετά από αυτό το διάλειμμα έρχεται η 7η σφραγίδα, η οποία είναι συνέχεια των 6, και το χαρακτηριστικό της είναι ότι εμπεριέχει τις 7 τρομερές σάλπιγγες που θα φέρουν δεινά μεγάλα στην ανθρωπότητα. Γράφει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι στη συνέχεια άνοιξε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα το αρνίον το εσφαγμένον που έχει εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς και να επιφέρει την οργήν του Θεού επί των ανθρώπων όλων των κατοικούντων επί την γην και ακολουθούντων τον Αντίχριστο, άνοιξε τη σφραγίδα την 7η και έγινε σιωπή στον ουρανό έως μισή ώρα. Μια απόλυτη σιωπή τρόμου μπροστά στα αυτά τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν στην ανθρωπότητα. Και στη συνέχεια είδα αυτούς τους συγκεκριμένους 7 αγγέλους που στεκόντουσαν μπροστά στο Θεό, ήσαν έτοιμοι να πράξουν τη διαταγή του Θεού, του Χριστού, του αρνίου, του εσφαγμένου, να σαλπίσουν, φέροντες με τις 4 πρώτες σάλπιγγες καταστροφή στο φυσικό κόσμο και με τις 3 τελευταίες φέρνοντες πληγές στους ανθρώπους. Ήλθε λοιπόν κάποιος άγγελος, καθώς είδε ότι εδόθησαν 7 σάλπιγγες στους 7 συγκεκριμένους αγγέλους, στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο κρατώντας ένα χρυσούν θυμιατήριον και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά αρωματικά για να προσφέρει προς τον Θεό μαζί με τις προσευχές όλων των Αγίων που κάθονται κάτω από το θυσιαστήριον των χρυσούν ενώπιον του θρόνου και κράζουν με τα φωνής μεγάλης «Έως πότε ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης». Αυτές τις προσευχές μαζί με θυμιάματα ο προσδιορισμένος άγγελος τις έφερε μπροστά στο Θεό ώστε το αρνίον των εσφαγμένων να ανταποκριθεί στις προσευχές και να κάνει κρίση στους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή τους εσφαγίασαν, καθώς ο Αντίχριστος αφανίζει, μας λέγει στον Δανιήλ τον προφήτη, αφανίζει εξαισίως αυτούς που αντιτίθενται στο θέλημά του. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων στον ουρανό μαζί με τις προσευχές όλων των Αγίων και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήριον αυτό που εθυμίαζε με τις προσευχές και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψε εις τη γη. Και τώρα αρχίζει το δεύτερο μέρος της ταλαιπωρίας των ανθρώπων επί της γης μέσα από τις σάλπιγγες των 7 αγγέλων. Και καθώς έριψε στη γη εκ του πυρός του θυσιαστηρίου έγιναν φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμός και οι 7 άγγελοι ετοίμασαν 7 σάλπιγγες για να σαλπίσουν. Τις 7 σάλπιγγες που τους είχαν δοθεί για να σαλπίσουν. Μισή ώρα ησυχία με προσμονή αγωνία των μελώντων να συμβούνε και όταν ο άγγελος έριξε εκ του πυρός του θυσιαστηρίου φωτιά στη γη, τότε φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμοί σε όλη τη γη. Και ξεκινάει τώρα το έργο της κρίσης στη δεύτερη σειρά των πληγών που ο Ιησούς Χριστός το αρνίον το εσφαγμένον φέρνει επί της γης. Περιγραφή είναι πλήρης, είναι λεπτομερέστατη,
απευθύνεται στους πιστούς για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, για να φοβηθούμε το Θεό και να εξητήσουμε με περισσότερη τις έσχατες αυτές οι μέρες θέρμη τον Κύριο στη ζωή μας, προσευχόμενοι, εξητούντες εμπαντίκαιρο, για να δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία διαβάζουμε και τα οποία μέλουν να συμβούνε. Θα είμαστε, θα έλεγα, αναπολόγητοι, καθώς ξέρουμε ο Θεός τι κάνει πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και τα βλέπουμε, ακόμη γνωρίζουμε τι πρόκειται να κάνει και τα διαβάζουμε, όπου είναι η ευλογία Του, η δόξα Του, η χάρη Του, το ελεός Του, τα σπλάχνα Του, αλλά στη συνέχεια με το βιβλίο της Αποκάλυψης μας αποκαλύπτει από την πρώτη είδη σφραγίδα την οργή του Θεού που πέφτει δια του αρνίου του εσφαγμένου σ' όλη την οικουμένη. Ο Θεός να μας φυλάξει, φτάνουμε στα μέσα, στο τέλος των 3,5 ετών, όταν αρχίζει ο πρώτος άγγελος να σαλπίζει και βλέπετε, αδερφοί, ότι η κρίση του Θεού είναι μεγάλη, όπου σιγά σιγά γίνεται όλο και μεγαλύτερη, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, περίπου 45 μέρες, όπως λέει ο Δανιήλ, όπου η θλίψη θα είναι τέτοια που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει επί της γης. Και αν ο Κύριος δεν συνέτεμνε τις ημέρες, κανείς δεν θα σωζότανε και κανείς δεν θα μπορούσε να σωθεί την εποχή εκείνη. Γεγονότα γιατί τρομακτικά προερχόμενα από την οργή του Θεού. Βεβαίως υπάρχει και η οργή του Αντίχριστου σε αυτούς που δεν υποτάσσονται σε Αυτόν, αλλά η κυρία περιγραφή που ο Θεός κάνει μέσα από την Αποκάλυψη δεν είναι η οργή του Αντίχριστου που είναι, αλλά η κυρία περιγραφή είναι η οργή του Θεού στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που δεν υποτάσσονται στην προτροπή του Λόγου του Θεού, στην προτροπή των αγγέλων, στην προτροπή των δύο προφητών όπως θα δούμε παρακάτω, στην προτροπή των 144.000, ώστε να μην υπακούσουν τα κελεύσματα του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη. Είναι τρομακτική η οργή του Θεού από την πρώτη σφραγίδα μέχρι την 7η που έχουμε φτάσει τώρα και από την πρώτη σάλπιγγα μέχρι τις 4 πρώτες που αφορούν, όπως θα δούμε, το φυσικό κόσμο και αργότερα τις 3 τελευταίες που αφορούν τους ανθρώπους. Τρομακτική είναι η οργή του Θεού. Θα μπορούσα να πω ότι ο Θεός που είναι αγάπη αποκαλύπτεται σαν Θεός που είναι πυρ καταναλύσκων. Γι' αυτό με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την απεριόριστη αγάπη Του, την τρυφερότητά Του, την γλυκύτητά Του. Μη λησμονούμε ποτέ ότι ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων. Στην Αποκάλυψη αντιμετωπίζουμε, αντικρίζουμε, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού έναν Θεό τρομακτικό που κάνει εκδίκηση, που εκφέρει οργή απίστευτη. Θα τολμούσα να συγκρίνω, ανθρωπίνος και ανοήτως, την απέραντη αγάπη του Χριστού για όλους τους ανθρώπους που θέλει να σωθούν και να έρθουν σε μετάνοια για την αιώνια ζωή, με την εκδίκησή Του για αυτούς οι οποίοι εν τέλει όχι μόνο δεν Τον δέχτηκαν, Τον εμίσησαν, αλλά και Τον ονείδησαν. Ο πρώτος άγγελος εσάλπισε. Καθώς άνοιξε η 7η σφραγίδα και ακούγεται η πρώτη σάλπιγγα. Η 7η σφραγίδα, επαναλαμβάνω, στην 7η σφραγίδα περιέχονται οι 7 σάλπιγγες. Ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν εις την γην και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Γεγονότα που δεν χωράνε στο μυαλό του ανθρώπου και
και εύχομαι ποτέ κανείς μας να μην τα ζήσει. Ποτέ κανείς μας να μην τα ζήσει. Σάλπισε και ξαφνικά έγινε χάλαζα στην οικουμένη όλη, γιατί αυτά είναι παγκόσμια φαινόμενα, δεν είναι τοπικά φαινόμενα όπως είναι πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι παγκόσμια φαινόμενα τα οποία δεν έχουν φυσική λογική, γιατί είναι αποτέλεσμα της έκφρασης της οργής του αρνίου δια του Ιησού Χριστού, της οργής του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Ξαφνικά χαλάζει, αναμεμειγμένο πώς είναι δυνατόν, με φωτιά και με αίμα που ρίχνεται στη γη, ώστε το 1/3 της γης, των δέντρων ολόκληρης της γης να κατακαεί και όλος ο χλωρός χόρτος να κατακαεί. Όλος ο χλωρός χόρτος κατεκάει και το 1/3 των δέντρων κατεκάει. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, απλό αυτό που συνέβη, γιατί ο χλωρός χόρτος είναι η βασική αιτία της τροφής των ανθρώπων, αλλά και το δέντρο της γης επίσης είναι από εκεί που ο άνθρωπος παίρνει τη διατροφή του. Δηλαδή, καθώς καίγεται το 1/3 των δέντρων και όλος ο χλωρός χόρτος, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε γιατί δεν είναι γεγραμμένο, δημιουργούνται συνθήκες μεγάλης πείνας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, κάθε ένας με τη σειρά του, με τάξη και ευσχημοσύνη εργάζεται ο Θεός και την περίοδο της οργής, όπως με ευσχημοσύνη και τάξη εργάζεται ο Χριστός και την περίοδο της χάρης. Ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και σαν ένα όρος μεγάλο και αιώμενον με φωτιά ερήφθη στη θάλασσα. Από την ξηρά στη θάλασσα ερήφθη κάτι σαν όρος μέγα και αιώμενον, ώστε το 1/3 της θαλάσσης έγινε αίμα. Δεν υπάρχει λογική εξήγησης, αλλά είναι η εκδήλωση της οργής του αρνίου, ώστε το 1/3 των εμψύχων κτισμάτων εν τη θαλάσση διεφθάρει, απέθανε, και το 1/3 των πλοίων κατεστράφει. Και πάλι αυτή η φυσική καταστροφή στη θάλασσα, όπου το 1/3 των ψαριών αλλά και όλων των κτισμάτων της θαλάσσης απέθανε, αλλά και το 1/3 όλων των πλοίων κατεστράφει, και πάλι έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, δημιουργώντας καινούργια προβλήματα, όχι μόνο πείνας αλλά και γενικά στερήσεων. Πάσης μορφής στέρησης αρχίζει και πολλαπλασιάζεται πια επάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Τρίτος άγγελος. Ο τρίτος άγγελος και αυτός εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς. Αυτό μπορεί να έχει λογική φυσική, καθώς πολλά ουράνια σώματα, αστέρια, βράχοι περνάνε δίπλα στη γη, και ο φόβος ο οποίος διακατέχει τους επιστήμονες τώρα που γνωρίζουν είναι μήπως κάποιος τέτοιος πλανήτης έρθει και πέσει πάνω στη γη. Ένα τέτοιο γεγονός συμβαίνει. Γιατί δεν συνέχει συμβεί μέχρι τώρα, στα τελευταία τόσα χιλιάδες χρόνια που ζει ο άνθρωπος, 10.000 χρόνια ξέρω εγώ? Γιατί ο Θεός προστατεύει και διατηρεί τη γη και τους ανθρώπους. Τώρα έρχεται η κρίση και ο Θεός οδηγεί πια αυτό το αστέρι από τον ουρανό, μεγάλο και όμενο σαν λαμπάδα, και πράγματι όταν κάτι εισέρχεται στη γη με την τριβή επάνω στην ατμόσφαιρα πιάνει φωτιά, και όμενο σαν λαμπάδα, και έπεσε όμως, να το παράξενο τώρα, στο 1/3 των ποταμών και πάνω σε όλες τις πηγές των υδάτων.
όπως πριν κατέστρεψε το εν τρίτον των δέντρων και όλων των χλωρών χόρτων, τώρα έπεσε στο τρίτον των ποταμών και σε όλες τις πηγές των υδάτων. Η καταστροφή του πόσιμου ύδατος, το οποίο είναι ιδιαιτέρως επώδυνο για τη ζωή των ανθρώπων. Και το όνομα του αστέρος λεγόταν Άψυνθος, δηλαδή πίκρα. Και έγινε το τρίτον των υδάτων άψυνθος, κατάπικρο. Αλλά δεν ήταν μόνο πικρό, ήταν και δηλητηριώδες, γιατί πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράθησαν. Όταν διψάει ο άνθρωπος, πίνει ό,τι βρει. Η δίψα δεν αντέχεται. Όταν λοιπόν σταμάτησαν το εν τρίτον των ποταμών και όλες οι πηγές των υδάτων, σκεφτείτε στην Ελλάδα, ένα-δύο ποτάμια είναι αυτά που γεμίζει με νερό την Αθήνα. Εάν σταματήσει, τι θα πίνουμε? Ό,τι βρούνε θα πίνουν οι άνθρωποι. Και ακόμη και νερό θαλάσσης πίνουνε, γιατί η δίψα δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται. Με αποτέλεσμα επικράνθησαν και απέθανον. Και μπαίνουμε τώρα πια στην τέταρτη και τελευταία σάλπιγγα, τελευταία που απευθύνεται στο φυσικό κόσμο. Και τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη, χωρίς να μας εξηγεί πώς, εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων με σκοπό να σκοτιστεί κατά το εν τρίτον το φέγγος τους, ώστε και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής, αλλά και η νύχτα ομοίως. Εάν χαθεί το τρίτον του φωτισμού του ηλίου την ημέρα, τότε κατάψυξη θα υπάρξει στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να κρυφτεί η ανθρωπότης από το κρύο που θα δημιουργηθεί, γιατί σήμερα αν έχουμε ζέστη οφείλεται στις ακτίνες του ηλίου. Σκεφτείτε αν μειωθεί η ακτινοβολία του ηλίου κάτω το εν τρίτον, πώς θα ζουν οι άνθρωποι. Για να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα των τεσσάρων σαλπίγγων. Τον τρίτον των δέντρων και όλος ο χλωρός χόρτος κατεστράφει, κατεκάει, πείνα. Το τρίτον της θαλάσσης, το τρίτον των κτισμάτων της θαλάσσης των ψαριών και το τρίτον των πλοίων. Οι μεταφορές, το ψάρεμα και το τρίτον της θαλάσσης, όταν κατεστράφει, τα αποτελέσματα είναι επώδυνα και πάλι, όχι μόνο τώρα για την τροφή εκ των ψαριών, αλλά είναι επώδυνα και για τις μεταφορές, για το εμπόριο, ιδιαίτερα για τη μετακίνηση των καυσίμων, τα οποία αποτελούν τώρα τον τρόπο με το οποίο επιβιώνει η ανθρωπότης, καθώς δεν μπορεί να αντέξει χωρίς πετρέλαια. Ο τρίτος άγγελος χτύπησε το τρίτον των ποταμών και όλες τις πηγές των υδάτων δίψα, και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το εν τρίτον του ήλιου και των αστεριών με όλες τις συνέπειες, τόσο στη θερμοκρασία, στη θερμότητα, όσο και στην επιβίωση εν γέννη των ανθρώπων. Αυτό είναι η οργή του Θεού. Η οργή του Θεού δεν είναι μόνο στη μεγάλη θλίψη, όπως λίγοι πιστεύουν. Η οργή του Θεού αρχίζει από την πρώτη σφραγίδα που αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος. Καθώς φεύγει, αυτός που εμποδίζει το διάβολο να αποκαλύψει το δούλο του, φεύγει η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο και σώμα της τα μέλη του Ιησού Χριστού, τα μέλη της Εκκλησίας. Και η οργή του Θεού εκδηλώνεται λίγο-λίγο όλο και περισσότερο, μάλλον πολύ-πολύ όλο και περισσότερο. Τώρα μπαίνουμε στις τρεις τελευταίες
σάλπιγγες που τα αποτελέσματά τους δεν είναι έμμεσα εναντίον των ανθρώπων, αλλά είναι άμεσα εναντίον των ανθρώπων. Τρομακτικά γεγονότα. Ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις την γη ναστήρεκ του ουρανού και δόθη σε αυτόν το κλειδίον του φρέατος Σαβίσου. Αστήρεκ του ουρανού, εδώ πρέπει να είναι κάποιος δαίμονας, γιατί πολλοί αστέρες έπεσαν. Στο τέλος θα πέσει και ο ίδιος ο σατανάς στη γη, καθώς είπε ο Χριστός, είδον το σατανάν εκ του ουρανού πεσόντα ως αστραπή. Πρώτη φορά λοιπόν πέφτει ένας δαίμονας επάνω στη γη εκ του ουρανού, σαν να κρατώντας στα χέρια του κλειδίων του φρέατος της Αβύσσου. Η Άβυσσος είναι η κατοικία των δαιμόνων. Όταν ο δαιμονισμένος που είχε καταληφθεί από λεγιώνα πλησίασε τον δαιμονισμένο ο Χριστός, η λεγιώνη είπε «Μη μας ρίξεις την Άβυσσο από τώρα» και τους έριξε στα γουρούνια. Και αγαπητοί αδελφοί, για να πάνε τα δαιμόνια στα γουρούνια έπρεπε να πάρουν άδεια από τον Χριστό. Πόσο μάλλον τα δαιμόνια να πειράξουν τον άνθρωπο, αν επιτρέπει ο Θεός. Γι' αυτό ποτέ να μην κουβεντιάζουμε και να μην συζητάμε για τον διάβολο, γιατί δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Είναι νικημένος και είναι βέβαιο ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ πιο μεγάλος από αυτόν που κυβερνάει τον κόσμο. Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι ο Τριαδικός Θεός. Πατέρας, Λόγος, δια Πνεύματος Αγίου. Καμία εξουσία δεν έχει επάνω στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει απεριόριστη εξουσία επάνω του, να τον επιτιμά, να τον δένει και να τον διώγνει πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Πληγή μεγάλη έρχεται με την έκτη, με την πέμπτη αυτή σάλπιγγα. Πληγή μεγάλη. Ανοίγεται το φρέαρ της Αβύσσου. Άβυσσος είναι ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Και εκεί είναι και τα Τάρταρα, όπου είναι φυλακισμένοι οι άγγελοι, κάποιοι άγγελοι που παρέβησαν τις εντολές του Κυρίου όταν απεστάτησε το χερούβ το επισκιάζον ο διάβολος και ο σατανάς. Και τότε, καθώς άνοιχθη το φρέαρ της Αβύσσου, ανέβη καπνός εκ του φρέατος, όπως είναι ο καπνός καμίνου μεγάλης, μαύρος, και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος δηλητηριάστηκε. Φοβερές καταστάσεις. Βλέπετε ότι μια φωτιά γίνεται εδώ στην γη και μαυρίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε να ανοίξει το φρέαρ της Αβύσσου. Τι καπνός θα βγει από τα βάθη της γης. Σκοτίστηκε εντελώς ο ήλιος και δηλητηριάστηκε εντελώς ο αέρας. Αλλά δεν έφτανε αυτό μόνο. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες, δαιμόνια φυλακισμένα, πνευματικά, φυσικά όντα, μάλλον γιατί έχουν λογική, όπως θα δούμε παρακάτω, και παίρνουν εντολές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Εκ του φρέατος λοιπόν της Αβύσσου εξήλθον ακρίδες εις την γην, παράξενες, περίεργες, που δεν έχει ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, και εδόθη σε αυτάς εξουσίας όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης να χτυπάνε. Το χειρότερο δάγκωμα που μπορεί να υποστεί άνθρωπος είναι το δάγκωμα του σκορπιού ως προς τον πόνο. Και ερέθη προς αυτάς, διαταγή εδόθη από τον ουρανό προς αυτάς,
να μην βλάψουν τον χόρτον της γης, ούτε κανέν χλωρών, ούτε κανέν δέντρων, παρά μόνο τους ανθρώπους, αλλά ποιους? Αυτούς που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Να γιατί μας παρουσίασε το σφράγισμα των ανθρώπων του Θεού λίγο πριν ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να τους αγγίξουν τα δαιμόνια και οι πληγές. Είναι αυτοί τους οποίους διάλεξε ο Θεός για να εξαγγείλουν τις αρετές του μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, ιδιαίτερα στα πρώτα 3,5 χρόνια. Οι ακρίδες αυτές δεν είχαν καμία εξουσία να χτυπήσουν τους εσφραγισμένους του Θεού. Αλλά ακόμη εδόθη σε αυτούς να μην μπορούν να θανατώσουν με το τσίπημα τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Τους εσφραγισμένους καθόλου και όλους τους ανθρώπους, ναι μεν να τους χτυπάνε, αλλά μην τους θανατώνουνε. Αλλά εδόθη σε αυτούς να τους βασανίσουν όλους τους ανθρώπους σε όλη την οικουμένη 5 μήνες. Απίστευτο. Αυτός είναι βασανισμός. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Και ο βασανισμός αυτός ήταν ως βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει κάποιον άνθρωπον. Και εκείνες τις μέρες έφτασαν σε απόλυτη απελπισία, απόγνωση οι άνθρωποι από το κτύπημα των ακρίδων, ώστε ήθελαν και εξητούσαν το θάνατο, αλλά δεν μπορούσαν να πεθάνουν. Ο θάνατος έφευγε από αυτούς. Τους έφερε η οργή του Θεού. Γιατί όμως? Για να μπορέσουν στο τέλος να μετανοήσουν, όπως θα δούμε. Αλλά μπροστά σε αυτή την κρίση, σε αυτή την εκδήλωση της οργής, άλλοι μεν θα εξητήσουν το Θεό βλέποντας το θαύμα ότι οι εσφραγισμένοι δεν ταλαιπωρούνται, άλλοι θα σκληρύνουν ακόμη πιο πολύ βλασφημώντας τον Θεό και υψώνοντας τα είδωλα, αλλά και λατρεύοντας τα δαιμόνια. Οι μορφές των ακρίδων, τώρα όπως τις περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ήταν όμοιες με ύπους ετοιμασμένες για πόλεμο. Εμπόλεμη η κατάσταση. Επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν. Υπήρχαν κεφαλές, είχαν κεφαλές που είχαν στεφάνια, αλλά όχι χρυσά, όμοια με χρυσά. Στεφανωμένα, αλλά όχι με στεφάνια ουράνια. Γι' αυτό οι περισσότεροι μελετητές λέγουν ότι αφορά πνευματικά όντα πονηρίας, δαιμόνια. Και τα οποία είχαν πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Υπήρχαν, ήσαν ευφυή πλάσματα δηλαδή. Είχαν μυαλό, εγκέφαλο, ως πρόσωπα ανθρώπων. Δεν ήταν ανεγκέφαλοι, δηλαδή όντα που δεν είχαν κρίση. Και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών και προκλητικά. Όμορφα θα λέγαμε, όπως είναι οι τρίχες της γυναίκας που είναι στολισμένες και ομορφαίνουν. Άλλωστε λέει η Γραφή, η κόμη της γυναίκας είναι η δόξα της. Οι οδόντες όμως ήσαν ως λεόντων, άγρια όντα που προκαλούσαν πόνο. Και είχαν θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, ανίκητα όντα, αχτύπητα, δεν μπορούσε κανείς να τα αντιμετωπίσει έχοντες θώρακας σιδηρούς. Σαν σιδηρούς, ως σιδηρούς θώρακας, δεν μπορούσε κανείς να τα αντιμετωπίσει. Η φωνή των πτερήγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών πολλών, ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Φόβο προκαλούσαν με τη μετακίνησή τους από το θόρυβο.
κύχων ουράς όμοιας με σκορπιούς, και σαν κέντρα εις τας ουράς αυτών βασανιστές, για να βασανίζουν τους ανθρώπους. Τα χαρακτηριστικά τους λοιπόν ήσαν ευφυή πλάσματα έχοντες το πρόσωπο του ανθρώπου, προκλητικά πλάσματα έχοντες την ομορφιά και τη δόξα της κόμης των γυναικών, άγρια, σκληρά, επώδυνα, καθώς είχαν δόντες, οδόντες σαν των λεόντων, ανίκητα, έχοντες θώρακας ως σιδηρούς. Κανένας δεν μπορούσε να τα αντιμετωπίσει. Τρομακτικά από το θόρυβο της μετακίνησής τους και η ικανότητα να βασανίζουν, με το βασανισμό των σκορπίων, όποιον άνθρωπο χτυπούσαν και είχαν εξουσία να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες, αλλά όχι να θανατώσουν τους ανθρώπους. Και το σημαντικότερο απ' όλα, είχαν βασιλιά, έναν άγγελο, από εδώ φαίνεται πιο καθαρά ότι είναι πνευματικά όντα, γιατί ένας άγγελος του διαβόλου, που το όνομά του είναι Αβαδόν, σημαίνει καταστροφέας ή απολύον, που σκοτώνει, ήταν ένα στράτευμα δηλαδή που οδηγείτο από έναν άγγελο του διαβόλου, που όλοι αυτοί βγήκαν μέσα από το φρέαρ της Αβύσσου. Συγκλονιστικές καταστάσεις, απίστευτες, που δεν έχουν ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, αλλά επειδή είναι Λόγος Θεού, απόλυτα αληθινές. Και καθώς θα προχωράμε και θα τα διαβάζουμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί σε λίγο θα, καθώς τέλειωσε το πρώτο αλίμονο, η πρώτη ουέ, σε λίγο θα έρθει η δεύτερη ουέ, που είναι ακόμη πιο επώδυνη για την ανθρωπότητα. Διαβάζοντας τα αυτά και αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει προβλέψει για μας κάτι πολύ καλύτερο, καθώς είμαστε οι νύμφοι του Χριστού, να μην συμμετέχουμε καθόλου στην εκδήλωση της οργής του αρνίου, αλλά δια της αρπαγής της Εκκλησίας να είμαστε μαζί με Αυτόν, καθώς θα ετοιμάζεται και θα προετοιμάζεται ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, που θα λάβει χώρα στον ουρανό μαζί, μάλλον από τον Πατέρα Θεό, με την παρουσία των φίλων του αρνίου που θα προέλθουν και από τους εσφαγμένους, από τους ταλαιπωρημένους, από τους βασανισμένους εκείνη την εφταετία την ιδιαίτερη. Αγαπητά μου αδέλφια, μην αφήσουμε την καρδιά μας να πλανηθεί. Είναι βέβαιο πια ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες. Μπορεί να μην ξέρουμε την ώρα και την ημέρα, που δεν την ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, αλλά ξέρουμε ότι είναι πλησίον. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας κάνει μια εκκλησία αρπαγής. Βλέπετε, μέσα από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί δεν έχουν μολύνει τα ημάτια τους. Μία όμως εκκλησία, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, είναι αυτή που εξ ολοκλήρου θα αρπαχθεί, είναι η ιδιαίτερη εκκλησία της αρπαγής, που όχι μόνο ο Χριστός θα έρθει να την παραλάβει, αλλά και ο Χριστός θα τη χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία των ανθρώπων, καθώς ευθύς εξ αρχής έθεσε ενώπιον της θύρα νεωγμένη για να εισέρχονται τα πλήθη προς σωτηρία. Ήθε να μας κάνει όλες τις εκκλησίες και μας, να μας κάνει η εκκλησία της αρπαγής, όλα τα ωραία χαρακτηριστικά όπως τα περιγράφει,
ώστε εφόσον φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Χριστού, να μας φυλάξει και εμάς εκ της ώρας του πειρασμού. Όχι να μας φυλάξει την ώρα του πειρασμού που μέλει να δοκιμάσει όλη την οικουμένη, αλλά να μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Μην αφήσουμε την καρδιά μας να κοιτάει τη ματαιότητα, μην αφήσουμε την καρδιά μας να μας πλανήσει, να μας οδηγεί σε καταστάσεις γήινες και ανθρώπινες, μην αφήσουμε την καρδιά μας να πλανηθεί και να μας πλανήσει με άλλες διδασκαλίες, άλλες απόψεις, και πάντοτε να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι και δύο πόρτες. Υπάρχει μία πόρτα φαρδιά που πολλοί τη βρίσκουν και οδηγεί σε ευρύχωρη οδό, που όμως οδηγεί στην εφταετία και εν τέλει στην απώλεια. Αλλά υπάρχει και μία πύλη στενή που οδηγεί σε τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός μας κάλεσε να φορέσουμε το δικό του το ζυγό, που είναι ελαφρύ, το φορτίο του είναι καλό, ο ζυγός του είναι καλός, το φορτίο του είναι ελαφρύ, που όμως θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι θα επαγγέλλονται ελευθερία, αλλά θα οδηγούνται στην απώλεια. Ο Χριστός επαγγέλλεται θυσία. Θυσία, αγώνα, τεθλιμμένη οδό, πίστη. Χριστιανική ζωή δεν είναι φρουφρού και αρώματα. Χριστιανική ζωή, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάθος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη παρησία λέει: «Εγώ αποφάσισα να εξεύρω ένα, τον Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο». Αποφάσισα να ξέρω μόνο τον εσταυρωμένο Χριστό. Είναι ωραία η ζωή του χριστιανού και ασφαλής. Είναι ωραία γιατί ο Χριστός είναι μαζί μας, γιατί προπορεύεται, γιατί ανοίγει νέους δρόμους, κάνει νέα πράγματα, αλλά οδηγεί ανθρώπους που έχουν πάρει απόφαση να είναι νεκροί για τον κόσμο, νεκροί για την αμαρτία, νεκροί για τον εαυτό τους, καθώς ο παλιός άνθρωπος πέθανε, και ακόμη νεκροί για τον νόμο του Μωυσή. Είμαστε ζωντανοί εν Χριστώ Ιησού στην παρουσία του Θεού και περιμένουμε την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, για την οποία μας εκάλεσε, καθώς διάβαζα σήμερα και θέλω να στο διαβάσω και σας στην επιστολή του Απόστολου Παύλου προς τους Εφεσίους, λέγει: «Καθώς εξέλεξε ημάς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού στον εαυτό του κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». Αυτό το οποίο έχει προορίσει για μας και μας προσκάλεσε είναι εις υιοθεσίαν με την Ανάσταση εκ νεκρών, με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί ας βλέπουμε, αυτό ας περιμένουμε, σε αυτό να ελπίζουμε, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αμήν.